Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Μαγειρεύετε». Μία εκπομπή με μαγειρικές αναζητήσεις, μία εκπομπή που προσπαθεί να μαγειρέψει και ο παρουσιαστής και οι καλεσμένοι που θα έρθετε, ακόμα χειρότερα να ξέρετε. Είναι μια προσπάθεια γενικότερα που θα δείξει τι θα βγει από το ταψί, από την κατσαρόλα, από το τηγάνι. Γενικότερα είναι μια εκπομπή αναζητήσεων, γιατί ακόμα το ψάχνουμε, το πώς θα γίνει, πώς θα το φτιάξουμε, τα σε και τα μέα. Όμως θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάτε για αυτήν εδώ την κουζινάρα. Λέγοντα λέει! Να. Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας πω για αυτήν την υπέροχη κουζινάρα, μας την έφτιαξε το cuisinaart.gr και το cuisinaforyou.gr. Βλέπετε εδώ πέρα, έπιπλα, ράφια, ξύλο. Άκου ξύλο. Άκου λίγο. Ξύλο με τα μουσικής. Ξύλο πελέκι, το συμφωνώ, σκηνοθέτα μου. Θα πάω στα social media της εκπομπής και θα υποδεχθώ αμέσως μετά μία φίλη μου αγαπημένη με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Είσαι υπέροχη, είσαι μοναδική. Βρες χάματα της κοινωνίας, τόση ώρα μιλάω για μένα και δεν... Παρακαλώ λίγο. Κάντε κάτι και για μένα. Να. Είμαι μόνος μου! Πάω στα social media, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και λέμε, μπείτε στο Instagram με το ζόρι. Έχουμε και λέμε, μαγειρεύετε με έψιλον και ερωτηματικό. Μην το γράφετε με αλφαγιώτα. Πάρε το σπίτι σας, να ξέρετε. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα αλφαγιώτα. Έχουμε και λέμε, στο YouTube. Μαγειρεύετε, subscribe, εγγραφή παρακαλώ πάρα πολύ όσοι εντρέχετε lower. Και καμπανάκι και σχόλια. Μόνο καλά σχόλια. Γιατί βλέπω κάτι περίεργα. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Στη μάνα μου. Επειδή έχει το email μου Σωτήρης Καραμίτζας, μπαίνει από κάτω από τις εκπομπές και γράφει «Είσαι υπέροχος, είσαι αστέρι» και παίρνει το όνομά μου. Μαμάς, δεν παρακαλώ, ξέρετε. Τσονάρα μεγάλη, μαγειρεύετε στο TikTok και επίσης... TikTok! Επίσης, άρθρε τα email σας, μια επικοινωνία μαζί μας, κάτι να σας πούμε, να μας πείτε, κάτι να γίνει εδώ πέρα τέλος πάντων, μαγειρεύετε@gmail.com. Και στο X, ή πρώην Twitter, με το πουλάκι, ξέρετε εσείς, hashtag μαγειρεύεται με λατινικά, διότι κάνουμε και international career. Ποια να τις δείξεις. Δείξε λίγο τα εκπαντάζικά μαντά για λίγο. Λίγο, δείχτε τα. Πολύ ωραίο στούντιο, φοβερό! Φοβερή στούντιάρα, παραγωγάρα! Μισό λεπτά και λίγο. Όχι, κάτσε κάτω εσύ που σηκώνεσαι. Και καθιστεί και όρθια τα γάλια σου έχεις. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, επειδή μετά θα κάνω και ένα έτσι μια περιήγηση, ρωτώ τη συναδέλφισσα και τη μία και την άλλη, που έχετε ξαναδεί εκπομπή μαγειρικής με 8 κάμερες. Πουθενά! Ευχαριστώ. Και ρομποτικές και γερανούς και τασία. Ντομένικα Production, κυρίες και κύριοι. Είναι ο καλύτερος και είναι η καλύτερη παραγωγή. Και μιας που έγινε η αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας είναι η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, είναι η φίλη μου, είναι η Μάρτζη Λαζάρου! Έρχεται με την Όπισθεν! Τρέλα ναι μας, τέτοια Όπισθεν δεν έχω ξανά, μάλλον ξανά δει! Σε φιλήσω. Γεια σας, θέλω να σας παρακαλώ. Παιδιά, λίγο με πείτε πόνο, τι έβαλε με τις φωνές. Εδώ είναι η κάμερα μου, πού είμαι, εδώ. Κάνει χρόνια τηλεόραση, φάνηκε! Πού έχετε σπουδάσει! Δείχτε την τσακμινιά πίσω τη. Γίνεται να κάνετε δύο κόσμο πίσω. Το πίσω να γνωρίζετε, σαν τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είσαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου με την Όπισθεν μόνο. Κάνει καριέρα. Σταμάτα, δεν μπορεί να πει καλά. Παιδιά, με τη σφαλή λίγο κουράστηκα και μπορώ να φύγω. Άντε μου στον κόρα κάποιο εκεί. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μαγειρεύετε» με ερωτηματικό. Σήμερα μαζί μας είναι η Μάρτζη Λαζάρου και θέλω να σας πω ότι. Είμαστε ντυμένοι, λες και είμαστε υπάλληλοι του Ζάρα, καλέ. Ναι, κυρίως στα μαύρα. Είναι ταύτιση, Σωτήρη. Άκου να δεις. Είναι ταύτιση μετά από τόσα χρόνια. Αυτό. Έχω να τον δω 3 χρόνια. Δεν ακούσε τώρα, αλλά έχει να τον δει 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός. Χειροκροτήστε και κοινό μου. Και επιτέλους τον είδα, να ξέρετε, και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι υπάρχει ταύτιση. Καλή χρόνια! Καλή χρόνια τον είδε! Είναι γεγονός. Σαν δεν τρέπεται. Αυτή η εκπομπή πώς καταλήγει από εκπομπή μαγειρικής να γίνεται. Σεξουαλική εκπομπή. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Δεν πειράζει. Μπορείτε να μου τη βάλετε εδώ τη συνταγή. Ναι. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Μάρτζη μαζί μας, η οποία είναι και φέτος στην πρωινή ζώνη του Sky. Πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω και τη Φέη Κορδά να έρθει. Θα το πω στη Φέη να πεις. Έρθει. Είναι στην πρωινή εκπομπή με τη Φέη Κορδά. FaceTime. Yes, of course. Πού αλλού είστε, παρακαλώ. Στον ελεύθερο τύπο. Μπράβο. Είστε διευθύντρια. Και τι είστε υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι στο τηλεοπτικό. Αυτή η εκπομπή μόνο στάρ έχει. Μόνο στάρ. Δεν έχει τυχή.
τυχαία καλεσμένη σήμερα. Προφανώς. Δεν τίθεται θέμα. Okay, αυτά κάνουμε προς το παρόν. Και ήμασταν και στο ραδιόφωνο μαζί. Σου τι ήθελα να ξαναρχίσουμε. Ναι, πολύ ωραία. κάποια στιγμή συναντηθήκαμε με τη Μάρτζη Λαζάρου, να ξέρετε, το 2010 κάτι, στην τηλεοπτική συχνότητα του Έψιλον. Εκεί είδε ο ένας τον άλλον. Μεγάλη να μια επιτυχία! επιτυχία αρκοντεών! Ήμασταν και στο Σαββατοκύριακο, ήμασταν και στο Stone Academy. πάρα πολύ ωραία. Εκεί ωραίες μοναδικές στιγμές. Και μείον 10 κιλά, αυτό... να τα λέμε κι αυτά. Για μένα το είπα, δεν το είπα. 10 όχι. Βάλει κάτι παραπάνω. Και. Τι ωραίο κοντινό! Πολύ ωραίο κοντινό! Να σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο, αυτό εδώ πέρα να το δείξω λίγο αυτό το... Δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Ορίστε. Με ενοχλεί, ναι, σαν το... με το και με τη μέση. Θα δείξεις να πω. Συνταγή μου. Και περίμενε λίγο καλέ. Και κάναμε και μαζί εκπομπή στον Love 97,5. Σωστά. Έφυγε ευτυχώς και την κάνω μόνος μου. Όχι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 να πω και πολύ. Γιατί πήγα να γεννήσω. Συγγνώμη κιόλας. Πήγα να γεννήσω. Τι να πω. Α, νόμιζα ότι είσαι ακόμα, γιατί δεν είναι. Μου ενοχλεί το μικρόφωνο. Τι να ενοχλεί. Ωραία. Ναι, δεν έχω τώρα, δεν είμαι έγκυος. Όχι, όχι, δεν θέλω, για να χαλάς, κόβει το προγούλι. Άμα είναι να φέρουμε μια σακούλα χάρτη να κόψει το προγούλι. Βασίλη μου. Μπορείς να μαγειρέψεις έτσι, έτσι μαγειρέψε. Έτσι κόβουν τα προγούλια. Πού είναι η κυρία Πρίνου. Α, τι ωραίο κόντινο, τι ωραίο πίσινο. Όλα και κοντά και πίσω. Πολύ καλό. Κοινό, χειροκρότησε την κοπέλα που κάνει τόση προσπάθεια. Σωτήρη, θα χειροδικήσω, στο λέω. Αχ, το μας αρέσει εδώ το ξύλο. Μπορώ να πάω στην υπέροχη συνταγή που έφερε η Μάρη Λεωδάρου. Μπορώ να σου αιτιολογήσω γιατί όμως. Δεν χρειάζεται. Όχι, θα το πω. Να σας τη δείξω πρώτα. Όχι, είμαι καλεσμένη, θα το πω. Λοιπόν. Θα κάνουμε μία συνταγή, διότι οι μανούλες που θα μας παρακολουθήσουν. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχετε παιδιά φύγετε. Μόνο οι μανούλες εδώ. Ωραία, και οι μανούλες και μόνο οι μανούλες. Είναι μία εύκολη πιτούλα. Αν δεν έχετε παιδί, να πάρετε αυτόν έτοιμο. Σταμάτα, μην παίρνει το χρόνο μας. Συγγνώμη, πάρτε το θέλουμε να φτιάξουμε μία εύκολη πιτούλα, γιατί όταν εμείς δουλεύουμε. Πιτούλα, για να μην. Πιτούλα. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν γυρνάμε από τη δουλειά, χρειαζόμαστε να φτιάξουμε κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο και νόστιμο. Οπότε εγώ βρήκα αυτή την συνταγή της πίτας, όπου θα πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή την πίτα μου την έμαθε ένας συνάδελφος που μας ήταν μαζί στη ΦΕΗ. Είναι εξαιρετικό στη μαγειρική, ο Άρης Ολιαπάτης, του είπα... Τι χειροκρότημα, ούτε στον παραφορούλα το χειροκρότημα. Του είπα ότι θα το πω, γιατί δεν γίνεται να μην το πω, δεν είναι δική μου συνταγή, έτσι. Και μόλις μου το είπε, παιδιά, αυτό ήταν, την κάνω μέρα παραμέρα, ας πούμε. Και την τρώει ο σύζυγος. Ωραία, τι πω! Νοικοκυρά, να με έναν τεράστιο! Με έναν στο βαρουφάκι. Τι λέει τώρα, στο σημείο αυτό, να πούμε και πολλά φιλάκια στον Άγγελο το Βουράκι. Α, ναι, διότι είναι αγαπημένος σου φαν. Φαν της εκπομπής εδώ, Άγγελος Βουράκης. Αλλά και σε άλλα τα παιδιά, στον Λάμπρο, στη Μαρία, σε όλους. Σε όλους. Αν δεν δείξετε απόσπασμα από την εκπομπή, θα σε καταραστώ. Όχι, δεν θέλουμε και πιάνει κατάρα. Είναι κακά κατάρα, καθεντική. Και γιατί την έχει ονομάσει η πίτα της τεμπέλας. Να σας τη δείξω τη συνταγή μια ώρα που η κοπέλα πεντάγεται τα ταγκούρι. Η πίτα της τεμπέλας. Μη ρωτάτε ποια είναι η τεμπέλα. Εδώ την έχω δίπλα μου. Έχεις μπει στο πλάνο μου. Κάτσε λίγο. Ήρθες εδώ πέρα που φας την εκπομπή. Έχουμε και λέμε 350 με 400 γραμμάρια. Με το μάτι το βλέπουμε. Με το μάτι και με το φρύδι, ό,τι έχετε πρόχειρο. Τρία αυγά. Και δύο κάνουν τη δουλειά μου. Ωραία συνταγή. Πολύ καλή. Και αν δεν βάλετε, δεν σας νοιάζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε τι. Σαν να μπήκανε. Αν έχετε κίνητρα να βγω στο κολατέλιο, ρίχτε το. Όχι, με το δώρο μας. Μου χαλάσει τη συνταγή τώρα. Υπάρχει κάποιος λόγος να είναι μικρό, μεγάλο, μεσαίο το αυγό. Μην ξεπατωθεί κότα από αυγό. Α, δεν έχω θέμα. Εντάξει, ούτε εσύ ούτε κότα. Ένα ποτήρι γάλα φρέσκο. Βεβαίως. 220 μιλιλιτρά. Ναι, να πω ένα μυστικό σε αυτό το σημείο λοιπόν. Και αν δεν βάλετε, δεν πειράζει. Εσείς οι μαμά. Όχι, εσείς οι μαμάδες θα το καταλάβετε. Αν έχετε μπιμπερό παλιά. Εγώ εκεί πέρα αυτό κάνω δώσω μετρητή, να ξέρετε, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν μπορώ να το να μετρήσω ακριβώς και με βοηθάει. Οπότε τα παλιά τα μπιμπερό μην τα πετάτε, ναι, γιατί εμένα αυτό κρεμάτε τα ψηλά, γιατί. αυτό. Με βοηθάει για τα γραμμάρια. Ένα tip το λέω, ναι, ναι. Όσοι δεν έχετε παιδί, να κλέψετε από την γειτόνισσα, δεν είναι θέμα. Ή μπιμπερό το χείτο. Ή μπιμπερό από μόνοι σας, ξέρετε. 90 μιλιλίτρα ελαιόλαδο. 50... Το σπάμε, έτσι. Δεν το έχεις γράψει σωστά. Έτσι μου το έδωσες. Ήρθε εδώ η κακιώσα να μας κεφτυλίσει, που μου την έδωσε λάθος. 5 υλικά έστειλε, 5 λάθος έστειλε. Και εφαγώθηκε σε αυτό το σημείο ότι πού είναι το φύλλο της τυρόπιτας. Κάναμε μισή ώρα να το εξηγήσουμε ότι δεν χρειάζεται φύλλο. Γιατί είναι η πίτα της τεμπέλας. Δεν τα ξαναλέμε πολλές φορές. Έχουμε και λέμε 50 γραμμάρια βούτυρο αυτό. Τα αφήνω. Πολλά έβαλα. Τέλος πάντων, okay, ναι. Και 300 γραμμάρια φέτα. Α,
Είναι μαζί μας και η Τζούλη Μασίνο σε μαθήματα ορθοφωνίας. Θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν τρώω πήγαινε φέτα. Πήγαινε πιο κύριε, θέσιμο. Ωραία. Εγώ δεν τρώω φέτα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι... Συγγνώμη να πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Πού να κοιτάξω, πού είναι ο κερανός, πού, εδώ. Τι? Σε αυτή την εκπομπή ναι. Δεν υπάρχει κανονικός άνθρωπος που χαίρεται. Είναι ολυλαμένοι. Εξαιρείται ο πρώτος. Ο Ανδρέας Μικρούτικος και ο Μπιμπίλας. Αλλά μας έφερε στη ρόπιτα και δεν τρως τυρί. Εσύ άκου να δεις. Υπάρχει ένα κλόπο που λέει και το παιδί μου. Κόλπο. Μπορείτε να βάλετε τριμμένα τυριά. Δηλαδή γκούντα, ένταμ και αυτά για ζουζέ. Και γίνεται πιο ωραία. Εγώ έτσι την τρώω. Αλλά κανονικά ο καθένας από την τρώει. Εμείς εδώ δεν παρεμβαίνουμε σε αυτά. Είναι ελεύθερη εκπομπή. Είμαστε και LGBTQ+ εκπομπή. Ο καθένας ό,τι κάνει, μπράβο! Όλο του! Και επίσης, μπαμπάς μου από τον τάφο, να ξέρετε. Μπορείτε να βάλετε και ανθότυρο, άμα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε τη συνταγή λίγο, γιατί με κουράζει. Δεν θα βάλω ποδιά. Α, ναι, συγγνώμη. Έρχομαι. Και παρουσιαστή σου λέει μετά. Ορίστε. Θα σου τη βάλω, σκύψε! Την έβαλα! Μην χαλάς την κορδέλα πίσω. Για έλα. Έλα. Πρώτη φορά γελάμε, να ξέρεις. Είναι μεγάλο το μέγεθος της ποδιάς, ε! Δεν είμαστε λίγο... Ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν και μεταπνίγηκαν στον Τιτανικό? Ποιοι ήταν αυτοί? Kate Winslet. Είμαι ο Ντικάπριο και είσαι η Μαρία Ιωαννίδου! Να. Έπρεπε σε αυτό το σημείο. Παίρνω μισό λεπτάκι να ξεκινήσουμε. Ναι, φέρνεις το μίξερ. Το οποίο δεν ξεκολλάει. Σε αυτό το σημείο... Και σε όλα, ακόμα και το μίξερ ανώμαλο σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εσείς που δεν έχετε... Μισό λεπτό, γιατί είναι μια τρίχα εδώ. Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε μίξερ... εσείς που δεν έχετε μίξερ... Δεν μας νοιάζει καθόλου, παραπάτε. Όχι, α, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται, μπορείτε και σε ένα μπολ να πάρετε, να βάλετε τα υλικά, θα δείτε τον τρόπο και να πάρετε μία, πώς τη λένε ρε σίτη. Τη σειρματένια! Κόψε κάτι! Ρε, λένε τη σειρματένια! Όχι, ρε, εσύ! Εδώ, έχει... καλέ, εδώ! Πέρα εδώ! Αυτό! Do you speak Greek? This! Λοιπόν, αυτή και σειρμάτινη, εντάξει! Δεν θέλω τη σειρμάτινη, έχουμε τέτοιο. Ωραία, έστω, δεν πειράζει. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε μίξερ. Βέβαια, αν έχετε μίξερ και ειδικά αυτό που έχει. Ο Σωτήρης, γιατί πρέπει να κάνουμε και διαφήμιση. Ο κύριος Καρόνης μου το έφερε, ο κύριος Καρόνης. Ακόμα χαϊδέψε καλύτερα. Χαϊδέψε το λίγο, χαϊδέψε το. Έτσι λειτουργεί. Πίσω λεπτάκι λίγο. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι, δεν είναι πολύ βολικό έτσι όπως το κάνει. Θα φύγει εδώ το πέρα. Το ανοίγω. Ναι. Δείτε λίγο. Ξέρεις πώς λειτουργεί. Μέρη μιλιαρέχνη, κάνω τηλεμάρκετινγκ. Να σου πω, δεν κάνω, λεστικά το πράγμα. Εδώ, αυτό εδώ. Δεν πανιάζει καθόλου. Τι κοιτάει καλέ εντάξει, μέσα. Εντάξει, δεν έχει τίποτα μέσα. Ωραία. Το έχουμε μπλύνει καλέ. Ρίτε και εδώ πέρα να μα πει: μα δεν ξέρω, άμα δεν είμαστε τακτοποιημένοι με άιζο. Άμα δεν εδώ. Αυτό θέλει ή θέλει τα υπόλοιπα του. Να τα δω. Μισό λεπτό και λίγο. Έχω και σε αυτό. Έχω και σε αυτό. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Αυτό. Τι κουμούτσα είναι αυτή. Ο καθένα όπω βολεύεται. Ωραία. Μισό λοιπόν. Λεπτάκι να σα το βάλω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ σε αυτά. Πείτε μου τι θέλετε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα φέρουμε όλα τα υλικά. Όχι, έχουμε. Θα φέρουμε. Αλεύρι. Ωραία. Δοσομετρητή που έχουμε. Άχου, τι λέει, παιδιά, ήρθε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν. Έχουμε ζύγαριά. Αυτό τι αλεύρι είναι. Αυτό είναι αλεύρι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ρωτήσει ακόμα. Αλεύρι για όλε τι χρήσει. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Έλα. Βάλ το κάτω. Δεν εισπνέεται μόνο. Μισό λεπτάκι λίγο. Να σου φέρω και. Τι άλλο θέλει. Βουτύρα το τυρί. Φέρε μου το αλεύρι. Δεν βλέπεις τη συνταγή. Εσύ το αλεύρι δεν το βλέπεις. Αλεύρι, γάλα, τα αυγά, το ελαιόλαδο και τη φέτα. Αγάπη μου, σου φέρνει το γάλα σου. Ευχαριστώ. Εδώ το γαλατάκι. Ωραία. Μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε αυτά να τα έχεις έτοιμα. Να πιω τον καφέ που είναι. Όχι τώρα να. Ωραίος οικοδεσπότης. Πάρα πολύ καλό. Να έρθετε κι άλλοι εδώ. Έχω βάλει και Christmas spirit μέσα στο ψυγείο. Δίπλα στο αγγούρι. Συγγνώμη, πότε το βάλεις αυτό μέσα. Δεν το βλέπουμε κι. Το βούτυρο. Βούτυρο δεν θέλει. Α, ναι, φέρ το βούτυρο. Ο Άγιος Βασίλης με το ταρανδάκι του μαζί, δεν ξέρω τι κάνουνε. Ο Τάνατος με γουρλωμένο μάτι ήταν, δεν ξέρω. Από κάτω έχει το αγγούρι και από κάτω είναι Merry Christmas. Αυτό σημάδευε. Πολύ ωραίο. Το βούτυρο είναι διαφήμιση. Θα το βάλω πίσω από το. Μόλις μας τα πειράζει, θα το δείξουμε. Α, τι άλλο θέλεις. Το αυγά. Ελαιόλαδο και τα αυγά. Δύο αυγά φέρε μου τώρα. Έχω για και ελαιόλαδο. Τι καλό, τι καλό. Πόσα αυγά. Δύο. Φέρε μου δύο.
Γιατί το κάνεις έτσι βασανιστικά, τελείωνε ρε παιδί μου μια ώρα. Αυτά πρέπει να τα έχεις όλα έτοιμα. Περίμενε καλά. Έχεις και γάντια. Προφανώς έχουμε και γάντια. Τι είμαστε εδώ γιατί, πέρα. Γιατί εντάξει, τώρα εγώ στο σπίτι μου δεν βάζω γάντια όπως καταλαβαίνετε και πάντα πιάνω και τα μαλάκια μου. Λένε και τα. Ακούστε με, και πάντα πιάνουμε και τα μαλάκια γιατί θα σας πω κάτι. Δεν είναι ωραίο να πέφτουν τρίχες. Ξεκινάμε από αυτό. Καλά. Αλλά. Αλλά αν είναι βασιλόπιτα μπορεί. Και λοιπόν, αν δεν έχετε. Και βάζουμε και γάντια γιατί τώρα εντάξει είναι τηλεοπτικό το γύρισμα και επειδή έχω βάψει και τον ήχη που τα θέλω για τα Χριστούγεννα. Έχει να πάει να βάψει τι λες καλέ, για τι λες. Εγώ κάθε 15 μέρες κάνω ημιμόνιμο αγάπη. Α, νόμιζα μπάνια έτσι που το πες. Λοιπόν, για έλα στο τυράκι. Δεν μας κάνει πολλά τα σκόπιση, τίποτα σκόπιση, εγώ τρόμαξα. Γι' αυτό το έκανα. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Μισό, ησυχία. Μοκόλ, δεν θα πω. Δεν θα πω κάτι βαρύγδουπο. Μισό λεπτάκι. Θα σας πω ότι πριν ρίχτω. Ξεκινήσουμε το μείγμα, ναι. Θα ήθελα, φέρτο τα ψή σωτήρι, στο να προθερμάνετε το φούρνο στους 180 στον και αέρα. Λαμπάκι. Γιατί πού κοίταξα εγώ. Μου έχει πάρει εσύ. Το μυαλό ο Νίκος. Ορίστε. Λοιπόν, θα. Τόσο σε καριέρα φοβερή. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο, παιδιά, το μείγμα, σιγά σιγά Σωτήρη μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα λαμπάκια, καλό. Βγάλε τα λαμπάκια. Καλό, Χριστέ, πολύ τηλεοπτικό το λαμπάκι μέσα στο φούρνο, Σωτήρη. Ναι, είναι για την Τανιά η ωραία. Ξεκινήστε και ανάψτε το φούρνο. Εκτός από τα νεύρα μας. Ανάβει αυτό. Τι είναι καλέ ντεκόρ, είναι. Ο αέρα, άνατος. Ο αέρα λοιπόν, φύσα το. Στον αέρα. Στον αέρα. Λοιπόν, εγώ το βάζω τώρα στο max. Ναι, βάλω το στο max. Το βάζω στο max. Να προθερμανθεί ο φούρνος. Ο φούρνος. Και μέσα στο ταψί. Τιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Αν το φάτε, λοιπόν, δεν θα ξημερωθείτε, το μόνο λοιπόν, σου θα βάλουμε λάδι. Λόνα. Να σου πω κάτι, το βάζω κανονικά. Φοβερή μαγείρισα. Είναι. Βάλ το κάνω να το δούμε. Ναι. Λάδο έτσι. Αχ, θα ξανάρθω και την επόμενη φορά θα φτιάξω ένα ωραίο κέικ για το βασιλάκι πάνω. Να ξέρει γιατί το συμπάθησα πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Έχω και πινελάκι να το πινελάζω. Όχι, όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, θα σα δείξω πόσο λάδι θα βάλουμε στο ταψάκι μα. Έχουμε λίγο. Εδώ. Όχι. Αν βρείτε κάτι, νατί, είναι γουρλουρί. Λοιπόν, βάζουμε ναι. Λαδάκι περίπου στα 30 ml. Εγώ το βάζω τώρα, εγώ τώρα βάζω με το μάτι, γιατί αυτό παίζει... Να, ναι, με το πόδι έχεις βάλει το με το πόδι. Λοιπόν, θα πάρουμε... Περίμενε, όχι, δεν το κάνεις αυτό. Θα πάρουμε ένα κουτάλι. Κουτάλι, ναι. Αχ, τι ωραία η κουζίνα αυτή που το βάζεις και αυτά έτσι μέσα. Ό,τι είναι ωραίο, παιδί. Λοιπόν, γέννη, θα βάλουμε βουτυράκι. Ένοχος! Ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, και το βλέπετε τώρα. Αυτό τώρα έτσι όπως το βλέπετε δεν θα είναι έτσι. Θα το βάλουμε στο φούρνο να κάψει. Υπάρχει λόγος που μέσα να κάψει. Μέσα εδώ υπάρχει κάτι ζωντανό από ό,τι βλέπετε. Είναι ένα... Να το. Το βούτυρο είναι καλέ. Ωραία. Αυτό θα μπει όπως είναι έτσι. Λοιπόν, μέσα το βάζουμε στο φούρνο. Σταμάτα, Σωτήρη. Σταμάτα πια. Εντάξει, έχω έρθει να μαγειρέψω. Δεν έχω έρθει απλά εδώ πέρα να γελάσουμε. Λοιπόν, εγώ όταν κάνω κάτι, το κάνω σωστά. Εντάξει. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το ταψί, πού κοιτάζω, εκεί. Θα βάλουμε το ταψί στο φούρνο, να κάψει το βούτυρο και το λάδι. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, το βάζω στο φούρνο, τον οποίο τον έχουμε λόγος. Προθερμάνει, έτσι. Πόσο όμως και για πόση ώρα. Με το μάτι. Αν πάρετε φωτιά με το μάτι. Σωτήρα, θα ρωτήσω κάτι. Γιατί τι σχάρα την έχει βάλει στον τυλάκι. Γιατί είχε έρθει η Έλενα Κόνστα και θέλει το κίκ να είναι πάνω το βούρνο. Περίμενε. Μισό λεπτά και λίγο. Α, με αυτό. Αυτό εδώ, συγγνώμη. Αυτό κάνω. Μισό λεπτά. Ωραία, περίμενε. Βγάλε την πρόσωπη. Ξεμιγκάει και το έχω κοιτύψει. Τη βγάζω. Λίγο. Ωραία, τη βάζω. Και την ξαναβάζω. Ωραία, βάλει την. Τέλεια. Το βάζουμε. Συγγνώμη λίγο. Ωραία. Το βάζουμε. Να κάψει λοιπόν το βούτυρο και το λάδι και σε αυτό το σημείο. Όχι αυτό. Άμα είναι να μας πάσει στο τραπέζι, τι θέλει η κοπέλα, τι θέλει. Του μιλάς. Πώς ανοίγει, λέει. Μισό λεπτό και λίγο. Να σας δείξω. Πώς ανοίγει. Πώς ανοίγει, καλά, με κλειδί. Πώς ανοίγει. Πατάει. Επίτηδε το έχει κάνει. Νοικοκυρά. Κοινό χειροκροτήσει για την νοικοκυρά. Ευχαριστώ. Μόνο χαρές. Τελείω να μαγείρε, παιδιά, έχουμε φτάσει. Μία μουσικούλα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Η αδερφή κατσάμπα δεν προλαβαίνανε να έρθουν. Ελένη! Πορόποπο! Λοιπόν, τώρα φέρε μου να βάλουμε το αλεύρι. Να σα το πάρω αυτό από εδώ, το τηγάνι. Δεν θα κάνουμε κάτι με το τηγάνι. Λοιπόν, φέρε μου να μετρήσουμε να το. Να σου μετρήσω ένα λεπτάκι.
Το αλεύρι, υπενθυμίζω, 350 με 400 γραμμάρια, μηδέν. Με το μάτι τώρα κι εσείς. Εντάξει, μην τρελαθείτε. Όλο το πάλι με το μάτι όλα. Ωραία. Ναι. Για να τι δούμε. Ωραία. Μισό. Το έβαλες με το μάτι. Α, νοικοκυρά. Τα έχεις όλα απ' έξω. Για δω, πόσο μας είναι. Μας έχεις, νοικοκυρά. Ωραία. Πολύ ωραία. Περίμενε, δεν είναι ακόμα. Μισό λεπτά, από εδώ. Ρε, εσύ δεν χωράει. Μισό λεπτάκι λίγο. Βάλει την κουμούτσα, περίμενε. Περίμενε, 250, άλλα 100 θέλω, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι λίγο να βοηθήσω και εγώ εδώ την ομίγυρη. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι μίξερ, αγάπη μου. Τώρα, ωραία. Ο σατανάς με έπολε με τέτοιο. Εδώ, να το βάλω έτσι εδώ. Ε, να σας την βάλω έτσι. Ωραία. Σας την έβαλα έτσι. Το κάτι άλλο θέλει. Ναι, περίμενε. Και άλλο αλεύρι. Βάζουμε, ναι, είπαμε 350 γραμμάρια. Να σας το βάλω τώρα αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε το, βάλτε. Και τώρα θα βάλουμε. Ναι. Δεν φορνεί. Ναι. Σας την πιάνω εγώ την. Ευχαριστώ, Σωτηράκο μου, να είσαι καλά. Είσαι καλό στο πιάσει. Την πιάνω καλά. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, βάζω. Όπα. Δεν πειράζει. Μωρέ και 10. Δεν πειράζει και 2 κιλά να βάλετε, θα βγει γιαούρτι. 220 βολτ. 220 βολτ. Ναι. 220. Όχι, όχι. Φαίνεται πολύ μικρό. Η κοτσίδα ή προγούλια. Με 7 προγούλια δεν θα κάνουμε. 220 ml γάλα φρέσκο. Κοινοθέτης είναι, δεν είναι και πάνε κάτι δυνατά. Και τώρα σπάμε τα αυγουλάκια. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό κάνει εκρήξεις μέσα. Α, βγάλτο, βγάλτο, μην πάθουμε τίποτα. Ήρθε εδώ η τζιχαμένη να μας βάλει φωτιά. Αχ, στο τύρι έπεσε ένα τσόφλι μέσα. Δεν βάζει το τσόφλι. Πού το τσόφλι. Το έβγαλε, αρισί, το έβγαλε. Λοιπόν, και τώρα βγάζουμε και το άλλο. Να ξέρετε. Για να δω, είναι φρέσκο το αυγό. Καλά είναι, μου φαίνεται τα αυγουλάκια. Λοιπόν, όπα, όπα, μισό λεπτό και... Έχετε την πόρτα. Βγάλ' το, βγάλ' το. Βγάλ' το. Θα πάρουμε φωτιά, βγάλ' το. Βγάλ' το. Πάρα πολύ ωραίο. Αρκετά το κάψαμε. Παρακαλώ, γιατί εδώ πέρα θα πάρει φωτιά το κούκι. Το παράθυρο να ρίξουμε. Δεν ανοίγει. Βγάλ' το, βγάλ' το, το θέλω εδώ. Βάζουμε το λάδι. Υπενθυμίζω 30 ml. Μισό λεπτό. Βγάλ' το, ρε Σωτήρη. Πού να το βάλω. Θα σου λέγα τώρα. Έχει χάρη. Λοιπόν. Καλά, Σωτήρη. Αυτό εδώ το γάλα, λέω, το λάδι. Πού. Εδώ φέρ' το, στην εστία. Φέρ' το εδώ. Πού να το βάλω. Εδώ, φέρ' το εδώ. Ας το εδώ. Ωραία, ας το. Ωραία. 199. Ελληνική τουριστική υπηρεσία. Θα και... κλείσω το φούρνο, δείτε με. Ναι. Πάνω από τη μέση, να με δείξει. Α, τι καλό. Και αυτό έπρεπε να το δείξει. Καλά, μπέτα, μπέτα. Ψέματα, επίτηδε τα δείχνει. Λοιπόν, και βάζουμε και τη φετούλα. Σας υπενθυμίζω. Φετούλα. Μα έφερε φετούλα που τη συγχαίρετε. Φετούλα, φετούλα, αλλά. Είναι βλαμμένη. Θα βάλετε και. Κάτι είπα, το μόνο. Θα βάλετε γκούντα ή ένταμ για εσάς που δεν τρώτε. Η κοπέρα θα ξεράσει μέσα στο φαγητό, καλή, για όνομα του. Παίρνει μου άλλο, αλλά δεν μπορώ. Αφού συγχαίρει τη φέτα, τι την έφερε, καλή. Ποιος την έφερε αυτήν εδώ πέρα. Εγώ, αυτό είναι το λάθος. Μισό λεπτό. Να σας την βγάλω. Δεν έχετε κάνει καλή προσκόπηση. Φέρε μου ένα άλλο, φέρε μου ένα άλλο. Μισό λεπτάκι, σας τη φέρνω. Περίμενε. Η κοπέλα φυσάει το γάντι. Ναι. Το φυσάει το γάντι τελικά. Δεν είναι. Να σας δείξω. Τι γάντια είναι αυτά που έχεις φέρει. Καλά δεν είναι. Δεν ανοίγουνε. Να τα. Έχει δρώσει το χεράκι. Ένα. Να σου πω. Έχει δρώσει το χεράκι. Τίποτα άλλο να μην δρώσει. Λοιπόν, και τώρα. Κοίτα λίγο. Σωτήρι, έκλεισε το φούρνο. Ναι, και θα παίρνουμε φωτιά. Ωραία, άνοιξε το πάλι. Πώς θα την ψήσουμε. Θα τη φάμε έτσι ομοί. Ωραία. Πού τη θέλεις. Βάλεις στους 180. Αέρα. Αέρα, αέρα, φύγει χολέρα. Να δείξω άλλη μια συνταγή γρήγορα, Παναγιώ. Ναι. Καθάρουμε εδώ μέσα. Ωραία. Μπορούμε κοντρόλες. Ωραία. Μέχρι. Μισό λεπτό, γιατί θα σπάσει το μίξερ. Πήγε ναι. Από εδώ πέρα, δεν μας δίνει όλο το καρόνι. Εδώ, μωρέ, ένα κουμπί, εδώ μια ωραία, ώρα. Ωραία, τώρα το μάθα, έλα. Πάντα το μια ώρα. Λοιπόν. Πάντα και μπροστά μια ώρα. Τσόφλια παντού εδώ πέρα και... Α, μπράβο, Μάρτζι! Ένα κουμπί μικρό ήταν, άλλαξε η ανθρωπότητα. Πρώτη λοιπόν, φορά βλέπει μίξερ στη ζωή τη. Δεν είχε ξαναδεί. Να ξέρετε. Να ξέρετε ότι την πρώτη φορά που είδε διόδια πήγε να παραγγείλει καφέ. Τι. Για εσάς που δεν έχετε μίξερ, επαναλαμβάνω. Παίρνετε ένα μπολ, βάζετε τα υλικά και ανακατεύετε. Φέρε Σωτήρη. Φέρνω Μάρτζι. Και αυτά.
αυτό εδώ το ανακατεύεται. Δεν υπάρχει κανένα πολύ πρόβλημα. Ωραία, φτάνει. Πόση ώρα το φτάνει. Να δείξουμε τη συνταγή, μπορείς λίγο. Μην τα ανοίξεις να το σπάσεις. Ωραία. Η πίτα της τεμπέλας. Έχουμε μία. Μία βλέπω εδώ πέρα. Δημένη Πασόκ. Ξεκινάω η πίτα τη των κόλλων. Λίγο κάτι. Δεν κολακεύει όμως, γιατί φαίνομαι λες και με... Δεν φταίει η δεν είναι διαβασμένη, έτσι είναι σωματόπιχο. Δηλαδή δεν είναι... Τι να κάναμε. Έλα, πες. Αυτό, πολύ ωραίο στο μακρινό, δεν φαίνεται τίποτα. Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο. Έχουμε και μία κάμερα από την ταράτσα, αν θέλετε να δείξουμε πλάνο. Με παίρνετε κοπέλα. Όχι εδώ. Μιλάω. Η πίτα της τεμπέλας, για να μην γίνει παρεξήγηση, είναι τάπ. Έχουμε και λέμε 350 με 400 γραμμάρια αλεύρι, μην κάνεις φασαρία. Δεν κάνω. Τρία αυγά, ένα ποτήρι γάλα, 220 ml, 90 ml ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βουτύρατο και 300 γραμμάρια φέτα. Αν είστε συχαμένοι σαν την κυρία εδώ πέρα, βάζετε κάτι άλλο σε τυρί. Αν δεν θέλετε τίποτα, το πετάτε στο σκουπίδι, γιατί όλοι πάτε εσύ. Ναι. Κουράζετε λίγο. Τώρα τα υλικά, να σας πω την αλήθεια, στο περίπου, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς, μην πάτε και εσείς 30 ακριβώς στη ζυγαριά. Εντάξει. Τι έχει κουνούπια. Όχι. Φέρε μου ένα. Ένα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ένα καραβί παλιό. Α! Μαρίζ! Λοιπόν, βγάλε το. Έχουμε. Βγάλε το κάδο. Βγάλε το κάδο. Μισό λεπτάκι. Το πατάμε. Και. Ωραία. Το χτυπάμε. Μπράβο, μπράβο Σωτήρη. Εντάξει, φτάνει. Βγάλε μου τον κάδο. Μισό λεπτάκι. Θα τον βγάλω. Δεν θέλουμε να χαθεί μείγμα. Α, ούτε να χυθεί. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Το βγάλα. Πώς το πάθηκε το βγάλε. Λοιπόν. Να το βγάλω από το κοντρόλ. Παίρνουμε τώρα λίγο. Τι... Γιατί μου έχει βγει τόσο σφιχτό. Έτσι είμαι εγώ. Καλή σαν κουτιά. Σπιγκόλα. Ξεκόλλησε με τη μία, ευτυχώς. Σωτήρη. Έτσι είμαι εγώ. Τα σφιγκόλα. Α! Λοιπόν. Μα σφίξει. Εκτός από τα προγούλια. Τι. Να. Άμα σφίξει. Λίγο στο χεράκι σας, μια κούφτα νεράκι, για να μπορέσει λίγο να ξεκολλήσει, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ταλαιπώρια. Ναι. Αλλά μη σας το... πώς το λέμε μη σας? Μη σας γενικότερα, μη σας, αφήστε το. Ναι, μη σας. Από το... εδώ, από εδώ. Από πού? Η κοπέλα κάνει και τηλεόραση χρόνια. Δεν μαγειρεύω. Μισό λεπτάκι. Εδώ, γύρνα από εδώ. Πρόσεξε με το που πιάσεις, θα καείς. Ποιο, από... Το ταψί. Γύρνα από αυτό. Ωραία. Το έχει, η κοπέλα εδώ πέρα δεν ξέρει πού κοιτάει. Θα το ρίξει το πάτωμα. Όχι, ρε, χαζέ. Ναι, καλέ, ναι. Σωτήρη μου, κι εγώ μα, είμαι στη θέση σου, μια χαρά θα σε έκραζα. Αγάπη μου, δεν μπορεί να είσαι στη θέση μου. Κοινό. Τίποτα. Μπράβο, Λένη, ευχαριστώ, αγάπη μου. Να κοινό. Να το κοινό μου όμως εδώ που με αγαπάει και με βλέπει. Σωτήρη μου. Στο YouTube, στο YouTube με βλέπει, μαγειρεύεται. Γιώτα, άμα δεν χειροκροτήσει. Πάρτο εκεί. Να σου πω κάτι. Ένας έμεινε. Θα το ζήριζα μηναμένα. Δεν είπα γουτά. Μην την πληρώσει μετά το κοινό. Μην την πληρώσει. Τίποτα καλή. Ποτέ δεν θα πάρει μετά βέβαια. Λοιπόν. Άμα πας από την πίτα, καλό ταξίδι. Γιατί ρε εσύ. Άκουσο τυρί. Μίλησε έτσι στον κόσμο. Η αλήθεια είναι. Όποιος βρει το τσόφλι κερδίζει 50 ευρώ κυρίες και κύριοι. Το τυρί το έβαλε. Το έβαλε. Δεν έβαλα πολύ γιατί την πρώτη σχέση. Καφελέ, έκανε τυρόπιτα χωρίς τυρί. Περίμενε. Ατυρόπιτη τυρόπιτα. Τυροπίτα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Επειδή μπορεί. Άχου, Σωτήρη. Να σας κερατώ. Σωτήρη. Μισό λεπτάκι λίγο. Μου, πώς το λένε. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα. Ακούστε με, επειδή το μείγμα. Α, κουνιέται κιόλας. Έχει βγει. Σωτήρη, με έχεις ματιάσει, Σωτήρη. Θέλω να βγάλετε τηλεφωνική το σύζυγό μου να σας πει τι ωραία τυροπίτα είναι αυτή. Γιατί θα πέσει σφαλιάδες από πει τίποτα. Διαφορετικό και με ξεφτυλίσει. Θα γίνουμε εσύ, Αλιαροπούλου. Ναι. Κάμερα σε μένα. Διαζύγιο. Βγάλε λοιπόν. Το σύζυγο τηλεφωνική και την πεθερά στον αέρα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Έχει βγει λίγο σφιχτό. Καταρχάς έχει βγει όλο. Άλλο αυτό, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό όμως θα σας πω κάτι. Α, το κολοπέιπερ. Λοιπόν, αυτό τώρα μόλις βγει στο φούρνο. Ναι. Μόλις βγει στο φούρνο, μετά πετάξτε το. Ναι. Πάρτε αυτό, γιατί δεν μπορώ. Κοίτα που έχουμε και γερανό. Μίλαμε. Πούντο. Να το, δεν το βλέπεις το γερανό. Γεια! Ένα μαύρο πράγμα, ένα που είναι γερανός λέει. Γερανός τέτοιος, κορό, έχει της Ιντερ Αμέρικα. Ναι ρε, το είδα. Λοιπόν, ρε εσύ γιατί... Συγγνώμη, μπορώ, καίει αυτό το πράγμα. Οκ, για δω. Σόρτα και λίγο, καίει. Όχι, έλα ρε, δεν καίει το σύνορο. Λοιπόν... Ούτε καν το... Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει μια κάμερα να δείξει αυτό το... Λοιπόν, αυτό θα βγει τέλεια τυροπίτα. Εδώ, αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι σαν...
Έχετε δει κάτι 7χρονα που μπαίνουν στο Λούνα Πάρκ και γυρνάνε και ρου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 
Δεν θα, Ελένη, δεν θα το δοκιμάσει. Θα πάω. Σίγουρα. Είσαι αγέροχη, είσαι ηρωίδα. Πρώτον, θα φάτε όλοι. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Αν δεν φάτε, φάει. Θα φύγετε λοιπόν, μια κυκλή, να ξέρετε. Το βάζουμε στο φούρνο. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ να. Τώρα ακούστε με, δεν είναι συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Το περίπου, στο περίπου, μιλώ, το δείτε. Όλα με το μάτι. Καταρχήν, θα, άμα βάλετε έχει κάνει, εκεί... συγγνώμη λίγο, που, εδώ, έχει κάνει εσείς κάτι όλη την κουζίνα, έχει γεμίσει καθάρισε, παππού. Την έκανε κάτι στη ζωή σου χρήσιμο, λοιπόν. Ωραία, φέρετε εδώ να την κομπανίσω. Λοιπόν. Δες εδώ, κάνε στα τυριά τα κίτρινα. Σωτήρι, σταμάτα. Δες εδώ μια ιδέα. Εγώ δεν τα πλένω μετά. Δες εδώ μια ιδέα, ήρθε εδώ πέρα. Κάνεις την. Σκάσε, Σωτήρι. Άμα βάλει. Αχ, Σωτήρι, λέω εγώ δικά εδώ. Στα τυριά τα κίτρινα, να ξέρετε, μπορώ να φουσκώσει λίγο ατσούμπαλα. Μην τρομάξετε. Θα βγει τέλεια. Συγγνώμη λίγο. Μην τρομάξετε, εάν βγει έτσι. Αλλά αν φουσκώσει να τρομάξετε. Σωτήρι, την κάνω και εδώ. Τα σου τρώει πάρα πολύ. Τι να κάνω, να δω, παντρεύτηκε. Να χωρίσει. Τη βάζω στο φούρνο. Εδώ παντρεύτηκε. Αυτό. Βάλ την. Την έβαλε, κλείσε. Περίμενε λίγο. Δεν το έχει βάλει σωστά όμω. Ωραία, να σου πω κάτι. Και εγώ με αυτή την ιδέα το τέτοιο. Έλα πάμε γιατί δεν το καλό. Ορίστε. Τον καλεσμένο δεν τον προσέχετε όμως για να μην πάρει κανένα. Ο καλεσμένο είναι επικίνδυνο από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Καθάρισε λίγο τη σχέση. Θα καθαρίσει το τέτοιο. Θα καθαρίσω. Καθαρίσω, λέμε. Έχουμε βάλει την. Την ρόμπιτα μέσα. Πόση ώρα θέλει για να γίνει. Στο περίπου, μην το λένε. Μια γενική εικόνα να μα δώσει. 25 λεπτά. 30 μέρε. Αν δείτε κάτι να μαυρίζει στο σπίτι, βγάλτε το γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο. Όχι, το μικρόφωνο. Α, συγγνώμη. Εδώ ο φούρνος. Δείξε το φούρνο. Δεν σου έχει πει κάτι να το δείξει το φούρνο. Δεν το βάλω το χέρι μου μέσα. Ναι, ναι, ναι. Μην κρυώσει η πίτα. Όχι, δεν κρυώνει. Μην τη χαλάσει. Γιατί άμα πάρει μια θερμοκρασία τώρα, μην το ανοίγει. Συγγνώμη. Και άμα μετά βγει χάλια. Να κοντινό από το πράγμα εδώ πέρα. Και άμα βγει μετά σκάφο. Το παράθυρό μα που θα δω. Τι είμαι, στο Άσπεν. Πού είμαι. Είσαι στα Τρίκαλα Κορινθίας. Μόνο και παιδιά, μούφα είναι αυτό να ξέρετε πίσω, έτσι. Μούφα είναι. Είναι ολόκληρη παραθυράρα. Ποιο τη σκέφτηκε εσύ. Αδυνατό να πιστέψει ότι ο Βασίλη δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ο Βασίλη το έχει σκεφτεί. Αποκλείεται. Ρίξε μαύρο στο νερό τώρα για να μάθει να παίρνετε. Θα την βγάλει κοντί, χοντρή και άσπεν. Δεν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξέρει. Με τι κι αλλιώ. Με μούτζο σε γροσουσιά. Δεν θα βγει καλά η τυρόπιτα. Θέλετε να φτιάξω και κάτι άλλο. Όχι, μας υποχρέωσε. Όχι, όχι, εγώ δεν φεύγω να φτιάξω άλλο φαγητό. Νομίζω ότι το επόμενο είναι κόλυβα. Δεν έχει μείνει κόλυβα. Όχι, γλυκό. Μισό λεπτό. Με ό,τι έχει. Γιατί είμαι τόσο ταλαντούχα μαγείρης. Φέτο να μην έχει. Να σου πω κάτι. Έχουμε και λέμε. Είσαι. Είσαι τέλο πάντων, είσαι κανεί. Πάμε να δούμε μέχρι να ετοιμαστεί που και τα χρήματα είναι τέτοια. Παρουσιαστή το! Στου δύο ξύλου που κοιτάω. Θέλει πλάνα! Θέλει πλάνα! Είναι με τη ρόμπα, μπορεί να βάλει πλάνα. Ησυχία. Πάμε να δούμε πώ έχει γίνει. Κοπέλα είναι. Πάμε να δούμε. Αυτό δεν είναι αρκούδα, να ξέρετε. Είναι η Μάρτη που περνάει από πίσω μου. Έχουμε και διάφορα έτσι. Είναι η κομπή Λούνα Πάρκ, είναι τσίρκο. Και ο Σεφερλής μαζί μας είναι γεγονός! Είναι το δελφινάριο, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός στην πραγματικότητα. Φύγε, Μαρία, που δεν δείχνω τη διαφήμιση. Όχι, καλά κάνεις. Άμα τα πάρεις, θα το δείξεις. Πάμε να δούμε πώς θα βγει αυτό που μαγειρέψαμε και να βγει έξω και αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί από πίσω μου. Πάω να δω αν έρχομαι. Φτύς αμέσως! Παρακαλώ, ευθεία, ευθεία, από την άλλη, από εκεί, από εκεί, από εκεί, έλα, έλα, πάρ' το αλλιώς. Θα κεράσω, γεια σας, θα κεράσω. Γεια σας, γεια σας, παίρνα, παίρνα. Θα κεράσω. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Αλλά λάχτε καλέ, κλειστάξτε τις αγουσές, εδώ. Ζω να βλέπω λίγο. Εδώ ήρθε να κάθεσαι και να τρως. Τι θα φωνάζεις. Αυθόρμητο το κοινό, αυθόρμητο. Σταμάτα να τρώω! Σταμάτα να τρώω! Ακόμα δεν μπήκαμε μέσα! Καλέ! Μαζέψαμε και το τεκόρι, άλλη! Άκου, Βασίλη, εάν δεν δοκιμάσεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι τόσο νόστιμο. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο από τη ζωή, Μάρτζη Λαζάρου, μετά από μια τυρόπιτα η οποία ήταν δηλητηριασμένη. Χωρίς φέτα. Σε ηλικία 44 ετών. Χωρίς φέτα.
χωρίς φέτα την έφερε. Κοπέλα, είναι βλαμμένη καλά. Πέρα από το κολυστερόπιτο. Είσαι okay. Πολύ ωραία. Πού θα σε βλέπουμε? FaceTime, στο Sky, 12 παρά 10. Παρακαλώ, κάπου εκεί. Είναι σαν την πίτα, στο περίφου. 9.30. Yeah. Με τη face κορδά. Ναι. Λαύρος Κωνσταντάρας. Τον τύπο. Πάμε πάνω. Περίμενε. Λαύρος Κωνσταντάρας, Ζωρία Φραγκάκη, Μαρίκη Λαζάρου, Άγγελος Μουδάκης, Αλέξανδρος Κατσαρίδης και φυσικά ελεύθερος τύπος, έτσι. Απέναντι την καμέρα. Γιατί δεν τα κάνετε αυτά, κουράζεται. Η κουπέρα δεν κουράζεται να τρώει μόνο. Όλα τα υπόλοιπα κουράζεται. Πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Μαγειρεύεται. Στο σημερινό επεισόδιο ήταν μαζί μας η μία, η μοναδική. Ατάλλαντι. Κυρίες και κύριοι, η ανεπρόκοπη, εντελώς αν με ρωτάτε, είναι η Μάρτζη Λαζάρου. Μπορώ να φέρω. Ξαδέρφη τη σίγουρα. Δηλαδή αποκλείται να είναι η απλή φίλη όλα αυτά. Ελένη, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Κάνω αποφώνηση λίγο αν θέλετε. Θα το κάνω. Άμα πνιγεί, εγώ δεν γίνω το πελιτζί. Στη ζωή συγχαίρομαι. Έχει πέτα πάντα. Έχει πέτα και τσόφλι μαζί. Όχι, όχι, πέτα δεν γίνω. Αυτό μόνο σε πειράξε. Κάπου εδώ εμείς σας χαιρετάμε, σας φιλάμε, σας αγαπάμε. Να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media του Μαγειρεύεται με ερωτηματικό. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Follow σε Instagram. Πάω να σας τη δείξω, μισό λεπτάκι, την οθόνη πάντα. Είναι χορηγούμενη. Τώρα πάω. Καλέ, τι περπάτημα είναι αυτό. Καλά, δες με λίγο, κυρία Καγιά μου, δείτε με λίγο. Γαζέλα, σου βάζω δύο. Εγώ σου βάζω... Θα έλεγα τώρα, τύπο. Ναι. Μόλις η καμένη. Το γάντι σου. Έχουμε... Του πετάω το γάντι. Μαγειρεύεται στο Instagram. Μαγειρεύεται YouTube, subscribe, έλα εδώ. Έλα εδώ, τελείωνε. Αμέσως πάνω πάνω. Ένα αφεντικό. Έχουμε και λέμε TikTok, μαγειρεύεται. Email μαγειρεύεται@gmail.com και... Μην δείχνει τη Μάρτη τώρα, εμένα το δείχνεις. Δείχνεις άλλα πράγματα. Αγάπη μου, Βασίλη, δείχνω... σε θάμποσα. Σε θάμποσα, Βασίλη μου. Θα συνεχιστεί πολύ αυτή η ιδέα. Άκου, έχουμε και το σπαστικό εδώ στην παρέα μας. Εντάπερα, δώθε. Έλα, μα είναι ίδιο, μαγειρεύεται. Μαγειρεύεται. Πάρ' το κουλό σου, μπαίνεις με τη μούρη μου. Μαγειρεύεται. papaki@gmail.com. Hashtag μαγειρεύεται. Κουράστηκα. Ήταν η Μάρτζη Λαζάρου, έφυγε. Γεια σας, παιδιά. Χαιρετούμε, να είστε καλά. Το κοινό εδώ. Η Domenica Production. Όλους τους φίλους μας. Την υπέροχη παραγωγή. Μόνο κοντινό, κοντινό. Μόνο εδώ πέρα. Κανένας άλλος. Μπήκε μόνο πίσω. Εδώ είμαστε. Είναι η φίλη μου. Την αγαπώ. Να μας βλέπετε. Έρχονται και άλλες εκπομπές. Η επόμενη εκπομπή μας είναι με την Μαντό Γαστεράτου, κυρίες και κύριοι. Όχι, από όχι, τη Μάρτζη στη Μαντό. Όχι. Καλή συνέχεια. Έφυγες. Κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια σε όλους. Μπράβο, Σωτήρη! Είμαι ο καλύτερος! Μπράβο, είμαι, είσαι ίδωλο! Είσαι!